Κύριε Μαρούδα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλείου, καλό μεσημέρι στο χρόνο. Να είστε καλά. Σας γνωρίσαμε ευρέως με την ιδιότητα του αγροτοσυνδικαλιστή της Θεσσαλίας και μάλιστα μάχη μου. Τι είναι αυτό που σας έχει οθήσει να δώσετε αυτή την εκλογική μάχη και μάλιστα σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου? Όλο το προηγούμενο διάστημα στα αγροτικά μπλόκα εκφράστηκε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στον πρωτογενή τομέα. Και έχει να κάνει με την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εφαρμογή της, που η ΚΑΠ είναι ένα εργαλείο που συγκεντρώνει τη γη σε λιγότερα χέρια. Και αυτό το βλέπουμε στην Ελλάδα που έχει ερημώσει η Ήπειρος. Έχει συγκεντρωθεί η γη σε λιγότερα χέρια. Ήμασταν 25% αγρότες το 1996 και σήμερα είμαστε 8% του ελληνικού πληθυσμού. Αυτή η τάση συρρήκνωσης και ξεκλειδίσματος είναι αποτέλεσμα της ΚΑΠ όπως και πολλά άλλα. Mm-hmm. Και εφόσον εκφράστηκαν και στις κινητοποιήσεις μας τα μεγάλα προβλήματα και η εναντίωση όλων των Ευρωπαίων αγροτών στην κοινή αγροτική πολιτική, ιδιαίτερα τη σημερινή που είναι η χειρότερη που έχει περάσει, νομίζουμε ότι και μέσα από τις ευρωεκλογές θα πρέπει να εκφραστεί ένα μήνυμα καταδίκης των αγροτών προς την ΚΑΠ αλλά και προς τα κόμματα που έχουν ψηφίσει την ΚΑΠ. Και για να μην τα λέμε χωρίς όνομα, ναι. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΠΑΣΟΚ, αλλά και το κόμμα του Βελόπουλου, ο οποίος βγαίνει στα κανάλια και κόπτεται, υποτίθεται για το καλό των αγροτών. Όλα αυτά τα κόμματα μαζί την ψήφισαν αυτή την ΚΑΠ που εφαρμόζεται για να αντιπαλέψουμε στα μπλοκά. Άρα, ένα στοιχείο ήταν αυτό. Και ένα δεύτερον, mm-hmm. ότι πιστεύουμε ότι πρέπει να εκφραστεί μια συνολική καταδίκη όλων αυτών των κομμάτων από τον ελληνικό λαό και από τους αγρότες, που τα τελευταία χρόνια βλέπουν το εισόδημά τους να. Συνεχώς να μειώνεται, το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται, οι τιμές χαμηλές, οι τιμές στα ράφια, γιατί είμαστε και όλοι μας καταναλωτές, 5 και 10 φορές ακριβότερα, επειδή αυτές οι κυβερνήσεις και αυτά τα κόμματα βάζουν πλάτη. Μάλιστα. Και γι' αυτό και για το ΚΚΕ που έχει μεγάλη σημασία το αγροτικό κίνημα, είναι και μια έκφραση, ας πούμε, και της σημασίας που δίνει στους αγρότες. Ναι. Αναφερθήκατε, κύριε Μαρούδα, μόλις στις αγροτικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, η συζήτηση που έρχεται στο προσκήνιο είναι οι αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική, η οποία έχει μπει σε τροχιά αναθεώρησης, που περνά όμως μέσα από τις λεγόμενες πράσινες πολιτικές. Συνεπώς, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο κοινής αγροτικής πολιτικής που δεν θα αναιρεί ή δεν θα βάζει εμπόδια στη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, γιατί και αυτή είναι μια επιτακτική ανάγκη και ένα νέο δεδομένο το οποίο καλώς ή κακώς βρίσκουμε πια μπροστά μας? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η θέση του ΚΚΕ και διαχρονικά είναι ότι η κοινή αγροτική πολιτική ούτε με αναθεώρηση μπορεί να γίνει καλύτερη, ούτε με κάποια φοιτητικές εδόματα ή με κάποιες αποφάσεις, επειδή ακριβώς είναι ένα εργαλείο που εξυπηρετεί και συγκεντρώνει πλούτους στους επιχειρηματικούς ομίλους με τον τρόπο που εξυπηρετεί και τους επιχειρηματικούς ομίλους, και είναι και το εργαλείο αυτό που είπα πριν, συγκέντρωση της γης και παραγωγής σε λιγότερα χέρια. Άρα η ΚΑΠ, ναι, εκ προημίου απέναντι στον αγροτικό κόσμο και ιδιαίτερα τους χώρους μας που έχει και μικρότερο μέσο όρο κλήρο, πάντα θα είναι επιθετική και αρνητική. Και η θέση μας είναι ότι πρέπει να ανατραπεί, όπως συνολικά πρέπει να ανατραπεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι η συγκεκριμένη συμμαχία που ό,τι ψηφίζεται στο Ευρωκοινοβούλιο εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη, και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα ζούμε όλοι στην τσέπη μας, στο πιτσί μας, στις συλλήψεις στη δημόσια υγεία, στη δημόσια παιδεία, στην ακρίβεια, στη φτώχεια, στην ανεργία. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα αυτών των πολιτικών που ψηφίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο και στα κοινοβούλια τα τοπικά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι μια πλευρά. Τώρα, η πράσινη μετάβαση και όλη αυτή είναι λογική, όπως και η ψηφιακή μετάβαση. Όλα τα δισεκατομμύρια αυτά που δόθηκαν στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό που έφερα κυριολεκτικά είναι την αύξηση της κερδοφορίας τους σε βάρος της δικής μας τσέπης. Αύξηση του ρεύματος, αυτή ήταν η λεγόμενη και πράσινη ανάπτυξη και μετάβαση που συζητούσαν για την ενέργεια. Λοιπόν, αλλά και όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουν, εκεί οδηγούν σε μεγαλύτερη κερδοφορία για μια χούφτα επιχειρηματικούς ομίλους. Συνεπώς, και ο ελληνικός λαός έχει συμφέρον να πάει κόντρα σε αυτές τις πολιτικές, και οι αγρότες βεβαίως έχουν πολύ περισσότερο συμφέρον για να καταδικάσουν αυτά τα κόμματα που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές και να στηρίξουν το ΚΚΕ, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που έχει και τη θέληση, mm-hmm. αλλά και τη δύναμη να μπει μπροστά στις κινητοποιήσεις, να οργανώσει κινητοποιήσεις και αγώνες. Είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί έμπρακτα
να ανατρέψει αυτές τις πολιτικές του δρόμου, μαζί βέβαια με το λαό και με τους εργαζόμενους και τα κινήματα. Κύριε Μαρούδα, ασκείται μια κριτική στο ΚΚΕ, ότι δηλαδή από τη μία επιρρύπτει ευθύνες σε κεντρικό επίπεδο στις Βρυξέλλες και στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, στους οποίους μόλις αναφερθήκατε. Από την άλλη, ωστόσο, είναι εντός εισαγωγικών καλοδεχούμενα τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία εισπαρατούν οι αγρότες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Πρέπει να πούμε ότι ακόμα και αυτές οι επιδοτήσεις που έχουν δοθεί, καταρχήν, ο κοινωνικός προϋπολογισμός αποτελείται από χρήματα όλων των χωρών. Δίνουν ένα ποσοστό του ΑΕΠ κάθε χώρα και δημιουργείται ο κοινωνικός προϋπολογισμός, εκ των οποίων μόλις το 40% αυτού του κοινωνικού προϋπολογισμού πηγαίνει στην κοινή αγροτική πολιτική. Παλιότερα πήγαινε το 100%. Άρα αυτά τα χρήματα είναι και χρήματα του ελληνικού λαού. Και λέω του ελληνικού λαού γιατί και εμείς συμβάλλουμε στον κοινωνικό προϋπολογισμό. Δεν είναι ευρωπαϊκά χρήματα ότι μας τα δώσαν δώρο. Mm-hmm. Λοιπόν, συμβάλλουμε στον προϋπολογισμό και μάλιστα συμβάλλουμε αφού πληρώνουμε το 95% της άμεσης και έμεσης φορολογίας, ενώ μόλις το 5% πληρώνουν οι έχοντες του πλούτου. Δηλαδή, εφοπλιστές, βιομηχανοί, μεγάλοι επιχειρηματικοί, όμιλοι, έμποροι, ανώνυμες εταιρείες. Μόνο το 5% της φορολογίας του ελληνικού κράτους έχουν πληρώνουν αυτοί. Και το υπόλοιπο 95% εμείς, ο λαός. Ναι. Εσείς και οι εργαζόμενοι και mm-hmm. οι αγρότες και οι συνταξιούχοι και όλοι. Λοιπόν, άρα είναι και δικά μας χρήματα. Δεύτερον, αυτές οι όποιες επιδοτήσεις δόθηκαν, που δίνονται έμεσα, δίνονται και στην βιομηχανία, διότι κάθε επιδότηση που δίνεται συνδυμένη σε ένα προϊόν ρίχνει την τιμή του προϊόντος προς όφελος των βιομηχανών. Δηλαδή, παίρνουν φτηνότερο, χάρη στη συνδυμένη ενίσχυση, ο αγρότης παίρνει τη συνδυμένη, αυτή που φιλούνται οι βιομηχανοί που του παίρνουν ακόμη πιο φτηνά και του δίνουν πανάκριβα σε όλους εμάς που είμαστε καταναλωτές. Mm-hmm. Έτσι λειτουργεί ακριβώς το σύστημα της συνδυμένης ενίσχυσης. Και δεν είναι τυχαίο που όλα τα προϊόντα που ήταν στη συνδυμένη ενίσχυση, τώρα τελευταία έχει αλλάξει αυτό λίγο, mm-hmm. ήταν όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο, που στην Ελλάδα παράγουμε σκληρό σιτάρι και έχουμε υπερπληρότητα, είναι από τα λίγα προϊόντα που τα παράγουμε και κάνουμε και εξαγωγή, γιατί πήγαινε στις βιομηχανίες και γίνονται τα ζυμαρικά. Mm-hmm. Εδώ το μαλακό σιτάρι που δεν έχει επιδότηση και από εκεί γίνεται το αλεύρι για το ψωμί μας, στη λιματική ως χώρα. Μάλιστα. Αυτός ήταν ο μηχανισμός που εμείς λέμε τώρα ότι μπορεί και πρέπει να υπάρξει συνολική ανατροπή και συνολική αναδιοργάνωση της ελληνικής κοινωνίας και σε άλλο μοντέλο ανάπτυξη, αυτό που λέμε τη λαϊκή εξουσία, που εκεί μπορεί να γίνει μέσα από τον κεντρικό σχεδιασμό να υπάρξει μια ανάπτυξη της χώρας μας, γιατί έχουμε όλες τις εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες και τη μηχανοποίηση της παραγωγής να παράγουμε πολύ φτηνά και ποιοτικά προϊόντα για τον ελληνικό λαό. Σας το διαβεβαιώνω αυτό. Mm-hmm. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά έχουμε γίνει χώρα εισαγωγής αγροτικών προϊόντων εξαιτίας της ΚΑΠ. Μάλιστα. Και από εκεί ξεκινάει και η αντίθεση του ΚΚΕ απέναντι στην κοινή αγροτική πολιτική. Mm-hmm. Κύριε Μαρούδα, μιας και συζητάμε για τα ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών έχει μπει και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχουν αναδείξει τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ. Η χώρα μπαίνει σε ευρωπαϊκή εποπτεία ΟΠΕΚΕΠΕ για την ακρίβεια, για μη χρηστή διαχείριση των αγροτικών κονδυλίων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω αντιληφθεί κάποια αντίδραση από πλευράς ΚΚΕ και ομολογώ ότι μου προκάλεσε αίσθηση, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος παραδοσιακά αναδεικνύει ζητήματα του αγροτικού κόσμου. Εντάξει, στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά καιρούς υπάρχουν καταγγελίες και έχουν γίνει διάφορα σε σχέση με οικονομικά ζητήματα, πώς δόθηκαν επιδοτήσεις, σε ποιους δίνονται, αν είναι αγρότες όλοι αυτοί που παίρνουν τις επιδοτήσεις ή έχουν πάρει δικαιώματα και άνθρωποι που δεν είναι αγρότες, όχι μόνο κατά κύριο Πάγκη, που συνολικά δεν έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή. Ναι. Υπάρχουν καταγγελίες κατά καιρούς για επιδοτήσεις που δόθηκαν ακόμα και σε χωράφια που εκτιμούνται μέσω του δορυφόρου ότι βρισκόταν σε άλλη χώρα ή ότι βρίσκονται πάνω σε βουνά και σε λίμνες, σε εκτάσεις δηλαδή που καλύπτουν βουνά και λίμνες. Υπήρχαν αρκετά ζητήματα με ενστάσεις οι οποίες είχαν δικαιωθεί και οι συνάδελφοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι δεν είχαν πληρωθεί ακόμα. Υπήρχαν γενικά κακοπληρωμές και σε κάθε πληρωμή υπήρχε δυσκολία. Αυτό είχε οδηγήσει πριν την πρώτη φορά, θυμάστε, με το τσέκ την κυβέρνηση, ενώ έλεγε ότι ήταν σε άψογη συνεργασία με την ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά βγήκε ο Υπουργός και απέτυχε την παρέτηση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Αλλά πάλι τέτοιες πληρωμές και τέτοια λάθη έγιναν και στις πρόσφατες πληρωμές και με τα οικοσχήματα και με μια σειρά. Γενικά υπάρχει μια κατάσταση που δημιουργεί ερωτηματικά, mm-hmm. δημιουργεί τέτοιες υπόνοιες και μπαίνει σε μια εποπτεία που
Όμως θα έπρεπε, εδώ είναι το βασικό, ναι, ότι έχει τον ηλεκτρικό μηχανισμό του κράτους, θα έπρεπε να κάνει τέτοιους ελέγχους, θα έπρεπε να τα έχει απαλείψει αυτά τα φαινόμενα, mm-hmm, και θα έπρεπε όλη η διαδικασία της παραγωγής από τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ μέχρι τα σχήματα και τα λοιπά, μέχρι τα συστήματα, μέχρι τα σχέδια βελτίωσης, να έχουν περάσει μέσα από κρατική δομή. Μάλιστα. Μέσα από την κρατική δομή, για να μπορούμε και εμείς να μην πληρώνουμε και να μην επιβαρυνόμαστε αυτή τη στιγμή. Μόνο από τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, τα λεφτά που δίνουμε κάθε χρόνο για να κάνουμε τη δήλωση του ΟΣΔΕ, αλλά και τα οικοσχήματα που περίπου το 10% και παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις έχει κρατηθεί από τους μελετητές, δείχνει ότι και εκεί εξυπηρετούνται πάλι συμφέροντα απέναντι στους αγρότες και απέναντι στον ελληνικό λαό κατ' επέκταση. Κυρία Μαρούδα, ένα τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ μια σύντομη απάντηση. Υπάρχει εκλογικός πύχης για το ΚΚΕ ως αυτές τις εκλογές, τις ευρωεκλογές για την ακρίβεια? Και πόσο σας προβληματίζει το γεγονός ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι φαίνεται να προσεγγίζει απειλητικά εντός εισαγωγικών η ελληνική λύση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Θα πω το εξής, έχω την πεποίθηση και την αισιοδοξία ότι ο ελληνικός λαός και από την εμπειρία που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί καθαρά σε αυτές τις εκλογές, να πάει να ψηφίσει, γιατί τους σπρώχνουν και προς την αποχή, αλλά σπρώχνουν και λαϊκά στρώματα να εκφράσουν με μια δυσαρέσκεια, αλλά να την εκφράσουν όχι στο κυρίαρχο σύστημα. Δηλαδή να φύγουν από κάποια κόμματα και να πάνε εντός των τυχών, να το πω έτσι, mm-hmm, την ίδια πολιτική δηλαδή να στηρίξουν. Mm-hmm. Μέσα σε αυτά τα κόμματα είναι η ελληνική λύση, είναι το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, είτε της κυρίας Στρατιδοπούλου που το εμφάνισαν από το πουθενά, mm, και άλλα κόμματα. Λοιπόν, αυτό ακριβώς πάει να κάνουν. Τη λαϊκή δυσαρέσκεια να την στείλουν σε ανώδυνα κανάλια, και υπάρχει και μια ψήφος αξιοπρέπειας που είναι η ψήφος του ΚΚΕ και είναι και η ψήφος ελπίδας. Γιατί είναι η μοναδική ψήφος που πρώτον θα ανησυχήσει τους κυβερνώντες και αυτούς που μας κυβέρνησαν και αυτούς που μας κυβερνούν και αυτούς που θέλουν να μας κυβερνήσουν. Θα τους ανησυχήσουν, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ένα ισχυρό κουκουέ θα βάλει πλάτη, θα σημαίνει πιο δυνατός ο ελληνικός λαός, θα βάλει πλάτη για να γίνουν κινητοποιήσεις και αγώνες, γιατί εκεί γίνεται η πραγματική αντιπολίτευση και εκεί γίνεται και η πραγματική, mm-hmm, αλλαγή του συσχετισμού, και εκεί μπορείς να αποκομίσεις και κέρδη. Λοιπόν, θέλω να το σταματήσουν αυτό. Εμείς θέλουμε και λέμε στον ελληνικό λαό να στείλει αυτό το μήνυμα ελπίδας, να στείλει το μήνυμα προοπτικής, αλλά και το μήνυμα καταδίκης. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ αδιανόητο, να σας πω τώρα την αλήθεια, ειλικρινά, να μας έχουν τσακίσει τη ζωή, τα δικαιώματα, την υγεία, αυτά τα χάλια που βλέπουμε καθημερινά στους γεννηματές και στα άλλα νοσοκομεία, ή με τους αγρότες να έχουν βγει στον δρόμο και να παλεύουν ενάντια στην ΚΑΠ και να πάνε να ψηφίσουν τα κόμματα. Μάλιστα. Που έχουν διαλύσει την υγεία, που έχουν ψηφίσει την ΚΑΠ, που μας έχουν διαλύσει τη ζωή. Κύριε Μαρούδα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.